Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Εβίβα!
Μιχάλη μου, να που ανταμώσαμε και πάλι. Και είμαι, πώς το λέμε, βγαίνω από τα αποδυτήρια ενθουσιασμένος, γιατί έχουμε αλφα εθνική μουσικούς. Δεν το συζητάμε και δεν το διαπραγματευόμαστε. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τους εξαιρετικούς μουσικούς μας. Είμαστε ακόμη εδώ σε ένα ακόμη τηλεοπτικό Εβίβα, κυρίες και κύριοι, για τρίτη συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά, όπως άλλωστε συνηθίζουμε. Και αυτό το οφείλουμε σε όλους εσάς και φυσικά στους επαγγελματίες τόσο της Καβάλας όσο και της ευρύτερης περιφέρειας. Μια εκπομπή που συνεχίζει λοιπόν αυτά τα τρία χρόνια με επιτυχία έγινε η αγαπημένη των τηλεθεατών σε όλη την περιφέρεια και μέχρι και την Κύπρο μέσω της Cita Vision. Και με διακρίσεις αν μη τι άλλο τα τελευταία δύο χρόνια και φυσικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους χορηγούς οι οποίοι συνδράμουν τα μέγιστα και είναι η αρρωγή μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε σήμερα εδώ σε έναν ζεστό και φιλόξενο πραγματικά χώρο, σε έναν ιστορικό σημείο, σε ένα σημείο αναφοράς της Καβάλας, στην Ακρόπολη, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, τον οικοδεσπότη μας, τον Σταμάτη. Τον οποίον καλησπερίζουμε και ευχόμαστε να περάσουμε ένα ξέχαστο βράδυ, Σταμάτη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να περάσουμε μια καλή βραδιά, να διασκεδάσουμε. Όσο μπορούμε από τη μεριά μας, θα σας βοηθάμε. Ένας πραγματικά ζεστός φιλόξενος χώρος εδώ, σε ένα σημείο αναφοράς όπως προείπα. Ένα εγχείρημα που το τόλμησες ουσιαστικά, γιατί είχες ένα ακόμα σημείο αναφοράς στην περιοχή του Περιγυαλίου. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Ναι. Εμείς συνεχίζουμε να επιχειρούμε. Παρά τις όποιες δυσκολίες. Δυσκολίες πολλές. Και μετέφερες ουσιαστικά την επιχείρηση από εκεί, εδώ, σε έναν άλλον χώρο, διαφορετική φιλοσοφία. Με πολύ αγάπη και μεράκι να δημιουργήσουμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Και είμαστε ανοιχτά κάθε πότε? Είμαστε ανοιχτά από Τετάρτη μέχρι Σαββατοκύριακο. Και με ζωντανή μουσική. Ξεκουραζόμαστε. Ζωντανή μουσική Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή μεσημέρι. Αυθονοκρασί και πολύ ωραία εδέσματα από ό,τι βλέπουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και την ομάδα σου. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και λίγο αργότερα, φυσικά. Σε ένα χώρο που το γύρισμα μπορεί να είναι βραδινό και να μην βλέπουμε έξω, αλλά αν έρθεις μεσημέρι εδώ, είναι έχει καταπληκτική θέα. Είναι καταπληκτικά. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και όλους εσάς που είστε προσκεκλημένοι εδώ σε ένα ακόμη τηλεοπτικό Εβίβα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και θα περάσουμε ένα ξέχαστο βράδυ. Λοιπόν, όμως με τους μουσικούς μας, όπου... Όπου τώρα από πού να αρχίσω, να αρχίσω από την κυρία ή από τον αρχαιότερο? Ας αρχίσω από την κυρία λοιπόν, η Άννη Καγκελίδου είναι στα φωνητικά. Γεια σου Άννη. Και να έρθω στους βετεράνους, τον Θόδωρο τον Βαλσαμίδη στην κιθάρα και στο τραγούδι. Και τον δάσκαλό μας λοιπόν στο μπουζούκι, τον κύριο Κυριάκο Μιμίδη. Γεια σου δάσκαλε, και ο οποίος να πούμε ότι σε αυτό το τηλεοπτικό γύρισμα συμμετέχει τιμή Σένεκεν για όλη αυτή την ομάδα, για όλο αυτό το σχήμα, έτσι ώστε να δώσει και αυτός με τον δικό του τρόπο πραγματικά αυτό που προσφέρει τόσα χρόνια στην πόλη της Καβάλας και όχι μόνο. Νομίζω ότι όλοι οι Καβαλιώτες, δεν υπάρχει Καβαλιώτης που δεν ξέρει αυτούς τους τρεις μουσικούς, όπως και την άλλη ορχήστρα που επίσης είναι εξαιρετική που θα ακολουθήσει. Πήραμε ένα δείγμα, πρώτο δείγμα γραφής και περιμένουμε εν αγωνία στα τραγούδια. Να τραγουδήσουμε, να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια και να πούμε... Εβίβα! Εβίβα, εβίβα κυρίες και κύριοι, εβίβα! Να είμαστε καλά και να πούμε, Μιχάλη, ότι στο σημερινό τραπέζι απαρτίζεται και από ένα μέρος των συναδέλφων, δημοσιογράφων, αλλά και συνεργατών εδώ στην τηλεόραση του Σέντερ, που πραγματικά τους δύσκολους καιρούς τολμά με αρκετές παραγωγές. Επίσης έχουμε ανθρώπους από την τοπική κοινωνία της Καβάλας, όπως είναι ο κύριος Σταυρίδης, η κυρία Νίκη Ανέστη, ο κύριος Μόμτσος, όπου με αυτούς θα μοιραστούμε σήμερα όμορφες έτσι στιγμές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Δώσε λίγο το μικρόφωνο από εκεί, από τον κύριο Σταυρίδη, έτσι για ένα πρώτο καλωσόρισμα, μια καλησπέρα. Κύριε Σταυρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Θεωρώ ότι είναι από τις ζεστές εκπομπές που στην πόλη μας τουλάχιστον ξεχωρίζουν, γιατί
είναι απόλυτα αιτιολογημένο, γιατί έρχεται κοντά στους επαγγελματίες που περνάνε την κρίση στις εποχές που ζούμε, κάνουν τον αγώνα για να επιβιώσουν, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ο ζεστός χώρος που υπάρχουμε αυτή τη στιγμή, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι ο καλύτερος που υπάρχει στα παιδικά μας, που υπήρχε στα παιδικά μας χρόνια. Μας έφεραν εκδρομή στο Δημοτικό, στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, επειδή είμαι και παιδί της εδώ γειτονιάς. Κατά τα άλλα, ο χώρος είναι μέσα στο Πεύκο, με θέα όλη την πόλη. Έχει, επειδή έζησα το φίλο μου το Σταμάτη από κοντά, έχει στηθεί με έναν τεράστιο αγώνα και ακόμη υπάρχει, με τη συμπαράσταση των οικείων της πόλης, άλλοτε μερικοί και άλλοτε λιγότεροι. Είναι η μοίρα των επαγγελματιών που αγωνίζονται για κάτι καλό, να ζήσουν τις οικογένειές τους τίμια και σωστά, και βρίσκουν το τροχοπέδι της γραφειοκρατίας και πολλών προβλημάτων, τα οποία δεν είναι η στιγμή, αλλά ίσως το κρασί λέει και κάποιες αλήθειες. Κάποιες αλήθειες, σίγουρα. Θα το κλείσουμε εδώ. Να σας ευχηθώ η εκπομπή σας να τα χιλιάσει, να είναι πάντα ευπρόσδεκτη και καλή, και να ευχηθούμε να είμαστε πάντα γεροί και να βρισκόμαστε εδώ. Δυο λόγια για να μην σας πάρω και άλλο χρόνο, δεν ξέρω αν θα μου ξαναδώσετε πάσα. Ναι, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και λίγο αργότερα. Αναφερθήκατε στην Ακρόπολη και έχουμε ειδικό μουσικό κομμάτι για την Ακρόπολη, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Κυρία Νίκη, ορίστε, θέλετε να πείτε κάτι συμπληρωματικό? Όχι, θα τα πούμε όχι, αργότερα. Έχουμε αργότερα. Η δική βραδιά είναι δική μας. Λοιπόν, κυρία Νέστη, καλησπέρα. Εβίβα να ξεκινήσω. Εβίβα. Καλή σεζόν να έχει το Εβίβα και αυτή τη συνεχίζουμε. Χρονιά. Έτσι, μπράβο, συνεχίζουμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι σε αυτή την παρέα. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία όσες φορές και αν βρέθηκα εδώ. Και επιπλέον ο χώρος εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε ακόμη πιο καλά. Και το σχήμα θα μας κάνει να περάσουμε ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Ο Σταμάτης μας έχει καταπλήξει πάντα όποτε ερχόμαστε εδώ με τα εδέσματά του, και η μουσική μας γεμίζει πάντοτε με τις ωραίες μελωδίες. Έτσι ακριβώς, μπράβο σας. Κύριε Μόμτσο, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω και εγώ να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την παρακολουθώ χρόνια. Και εύχομαι να τα χιλιάσει. Τέτοιες εκπομπές είναι οπωσδήποτε απαραίτητες να γίνονται στον τόπο μας, γιατί τον τόπο μας δεν τον αναδεικνύουν πολύ. Ειδικά αυτό το μαγαζί για μένα είναι ένα στολίδι στην Καβάλα. Δεν υπάρχει άλλο, νομίζω. Εγώ θα ήθελα να δώσω μια ευχή σε όλους να περάσουμε πολύ καλά μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε όλοι μας. Ας είμαστε αισιόδοξοι και να πετάξουμε την απεσιόδοξία. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά. Δεσποινάκη, τι έγινε εκεί πέρα? Γεια σκεπτική σας. Σε βλέπω. Σκεπτική, ακούω τι λέει ο προηγούμενος. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πολύ καλά, γιατί είναι μια ωραία κίνηση που ήρθατε εσείς εδώ πέρα, ανοίξαμε τις πόρτες. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει ο κόσμος να δει το μαγαζί, αξίζει να έρθει από κοντά να το δει. Το φαγητό είναι πολύ νόστιμο, δεν είναι, ό,τι και να πω είναι περιττό, το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος από εδώ να τα δει από κοντά. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Εύχομαι να περάσουμε καλά, να πάει πολύ καλά η εκπομπή αυτή τη χρονιά και θα τα ξαναπούμε. Θα χορέψουμε? Χορέψουμε. Έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Λοιπόν, το μικρόφωνο από εδώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σε ένα ακόμη τηλεοπτικό Εβίβα. Να δώσουμε τη σκυτάλη αμέσως τώρα στους μουσικούς μας. Εσείς συνάδελφοι, περιμένετε. Έχουμε όλο τον χρόνο να τα πούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Ορίστε, κύριε Βαρσαμίδη. Στην Ακρόπολη. Έτσι. Είναι ίσως ο Παπασταύρος, ο Καρμανιώλος από τη Θάσο, ήταν εδώ εργάτης στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ήρθε γύρω στο 1980 στην Καβάλα, πήρε το λεωφορείο του Προφητηρία, το νούμερο 6. Μάλιστα. Και ανεβαίνοντας στη διαδρομή, έφτασε, πέρασε και από το Ακρόπολης και από τον Παράδεισο και τα βρήκε κρεμισμένα. Ο Σταμάτης έκανε μια κίνηση και αναζωογόνησε αυτό το μαγαζί, που και κλειστό να ήταν, είναι σαν να είναι κρεμισμένο. Πρέπει να είναι ζωντανό ένα μαγαζί.
Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι ο Παπαστάρχος, το τραγούδι του Αργύρης Ευαγγελιτής και χειμερινή κολυμπητέ. Είναι μια αναφορά σε όλη την πορεία που κάνει το λεωφορείο, στις συνοικίες και σε παλιά στέκια της Καβάλας. Πω. Σε έστω βράδυ, αφιερωμένο σε όλους. Πω, πάμε λοιπόν.
ποτέ σε χάσω θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλος μια σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Άμπλε φαρά μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Στη Θάσο και στη Καβάλα, πρόγραψε ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης.
ένα τραγούδι που μας ενδιαφέρει όλους, να διαφημίσουμε και τα προϊόντα μας εκτός από την εκπομπή και το μαγαζί και την πόλη της Καλαμάτας. Είσαι σαν ρομπότ κι εγώ με φέρει πότ. Πάω στη Θάσο, πάω για μπάνιο, καλή ράχη τρυπητή, στα λιμενάρια, στον ποτό, στην Αλική. Για μα γυρίσεις από την Αμερική, θα σε κεράσω καρυδάκι στο λιμένα. Για μαγειρίσεις από την Αμερική, σε περιμένω για ουζάκι στο λιμένα. Εσύ στο Kansas City κι εγώ στο Καζαβίτι, παίρνω τα βράδια το Παρπασταύρο, έχω πάντα συντροφιά για την καμπάλα να μου λέει και τα καπνά. Για μα γουστάρεις διαδικτύου συντροφιά, γράψε Αργύρης όταν έτσι αρτελία. Για μα γουστάρεις διαδικτύου συντροφιά, γράψε Αργύρης, ποτέ έτσι αρτελία. Μικρή μου Αμερικανής, το θάνατο κανείς δεν θα γλιτώσει. Γι' αυτό σου λέω σπεύσε Θάσο μόνο μιας, γιατί ζωή ξεκίνα και μη σταματάς. Σε περιμένω παραλία ποταμιάς, μπάνιο να κάνουμε και ηλιοθεραπεία. Σε περιμένω παραλία ποταμιάς, μπάνιο να κάνουμε και ηλιοθεραπεία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Περνάτε καλά? Έτσι ακριβώς. Μιχάλη, εξαιρετική. Εξαιρετική. Και μια που βρισκόμαστε εκεί με το Θόδωρο του Βαλσαμίδη και μας έκανε πάσα το τραγούδι του Θόδωρου Θοδωρή, ναι, πούμε ότι και ο Θόδωρος ο Βαλσαμίδης έχει κάνει μια έκδοση ένα βιβλίο μάλλον που αναφερόταν στα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Καβάλα. Έτσι. Και έχει παρουσιαστεί πριν από πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Αγαπάει ιδιαίτερα και αυτό στην Καβάλα, νομίζω δεν φαίνεται. Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε για τις ώρες για την πόλη αυτή και για τους ανθρώπους οι οποίοι την αγαπούν πραγματικά. Να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους μας εδώ, την Βέννη Γρηγοριάδου. Βέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, και πάλι, Γιάννη. Έλα και εβίβα. Εβίβα, κορίτσι μου, εβίβα. Και από δεξιά και από αριστερά. Εβίβα σε όλους. Στους υπέροχους μουσικούς μας, στο Ακρόπολης και στον κύριο Σταμάτη. Νομίζω ότι καλό ήταν να μάθουμε και την ιστορία. Εγώ δεν την πρόλαβα. Ήταν ταβέρνα από ότι... Οι γονείς μας λέγανε. Δεν ξέρω, οι παλαιότεροι ίσως ξέρουν. Ήταν ταβέρνα πρώτου 55. Θα δώσουμε το λόγο εκεί πέρα μετά αργότερα. Θα μας τα πούνε ο κύριος Παναγιώτης Σταυρίδης εκεί. Ήταν κέντρο διασκέδαση. Θα τη μάθει. Δεν ξέρω, παρόλο που είμαι προς το πάνω, ποταμούδια. Είμαστε λίγο πιο πάνω. Προφήτηλη αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, να ευχαριστήσουμε διαχρονική αξία, νομίζω, και σταθερή αξία για τους μουσικούς. Που αυτή την ώρα κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα, δεν πειράζει, για να μας ευχαριστήσουν στη συνέχεια. Όποτε και αν τους ακούσουμε, όπως ο κύριος Βαλσαμίδης έχει βγάλει και βιβλίο,
βέβαια με τις μουσικές και τις καβάλες. Και, έτσι ακριβώς. Κάτι αφήνει πίσω του. Ο κ. Μιμίδης μεγάλος δάσκαλος και έχουν περάσει, θα λέγαμε, από κοντά του πάρα πολύ μουσική και παιδιά. Και μία ιστορία ολόκληρη. Αυθόρμητα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι επικεντρωνόμαστε τόσο στην ιστορία του σημείου αυτού που βρισκόμαστε, του χώρου, αλλά και της μουσικής, δηλαδή δύο πράγματα τα οποία πρέπει να αναδειχτούν από αυτήν εδώ την εικόνα σήμερα. Έρχεσαι, απολαμβάνεις τη θέα εδώ στο Ακρόπολης, αλλά δεν ξέρεις τι ήταν πριν. Έτσι. Ναι, οι παλιοί ήξεραν θα μας τα εδώ που ερχόταν το κέντρο αρα. Και μάλιστα πρέπει να πέρασαν και πάρα πολλοί και διάφορα σχήματα και παλιοί τραγουδιστές. Τραγουδιστές πόσο παλιά, του 54. Δηλαδή κάποιοι που ερχόταν πέρασε, ας πούμε, από εδώ ο Καζαντζίδης, δεν ξέρω, λέω. Βαμβακάρης, μάλιστα. Βαμβακάρης, οπότε νομίζω και με αυτό. Δίνεις λοιπόν το έναυσμα για να δώσουμε το λόγο απέναντι σε λίγο για να μας τα πούνε αργότερα. Όταν θέλει να με προσφωνεί συνάδελφε. Μελίνα Σιδηροπούλου. Γεια σου, Μελίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε και συνάδελφε, Γιάννη Κομνηνέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σου, Μελίνα μου. Καλησπέρα. Και το Σέντερ, συγχαρητήρια σε σένα και στο κανάλι για τις άψογες τηλεοπτικές παραγωγές σας. Εγώ αρχίζω έτσι, επιτρέψτε μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που γενικότερα αυτά μέσα ενημέρωσης, εγώ διακρίνω ορισμένα στην περιοχή, γίνονται ακόμα καλύτερα και μπράβο σας. Θέλει πολύ δύναμη στις μέρες μας. Είναι μια πολύ ωραία παρέα η απόψινή εδώ. Ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Το κατάστημα, καλά το ξέρουμε, είναι πολύ γνωστό. Εσύ με κατατεθέν και αυτό, όπως και άλλα καταστήματα της περιοχής. Θα έλεγα εγώ ότι ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα διακρίνεται για τα καταστήματά της. Δεν έχω πάει δηλαδή κάπου που να μην μου άρεσε, για να μην πω ολόκληρη χώρα. Βεβαίως, εντάξει, η καβάλα ίσως δεν διακρίνεται τόσο για τη νύχτα που λέμε, αλλά τουλάχιστον για όλες τις υπόλοιπες ώρες. Ώρες της ημέρας έχει εναλλακτικές προτάσεις, έχει ποιότητα. Πώς να το πω, έχει αυτό το κάτι άλλο. Και αυτό το βιώνουμε με όλο αυτό το ταξίδι του Εβίβα που κάνουμε από περιοχή σε περιοχή, πίστεψέ με. Κάπου τα έμενες εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Ναι. Έτσι. Αγαπημένη. Αγαπημένος ο προφητηλίας. Ακριβώς. Δίπλα μας έχουμε και έναν άλλον διαδικτυακό συνάδελφο, τον Θανάση Σοφιανό. Θανάση μου, καλησπέρα. Καβάλα Post, μια ιστοσελίδα η οποία είναι πολλά υποσχόμενη το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι στον παλμό των εξελίξεων και της ενημέρωσης. Καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση μου. Έπιασα το σοβαρό τώρα με τον παλμό των εξελίξεων και της ενημέρωσης. Εντάξει. Είπαμε λίγο να ξεφύγουμε σήμερα. Έτσι, ακριβώς. Να αποποιηθούμε τους ρόλους μας και να περάσουμε καλά, αλλά το δέχομαι. Όχι μόνο διαδικτυακός, όπως και εσύ, ξέρεις ότι δημοσιογράφοι τουλάχιστον στην επαρχία είναι παντού για τα πάντα. Ας αφήσουμε όμως τα σοβαρά, σήμερα δεν είσαι. Να αρέσουμε τον κόσμο και να στεναχωρηθούμε. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς εδώ εσένα και όλους τους ανθρώπους του Σέντερ, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταμάτη για τη φιλοξενία σε ένα εμβληματικό χώρο, την Ακρόπολη της ιστορίας καβάλας, γιατί δεν είναι μόνο χώρος διασκέδασης, έχοντας απέναντι μουσικούς που εκπροσωπούν τη μουσική ιστορία της περιοχής και ένα κανάλι που γράφει ιστορία μέσα από το Εβίβα, το οποίο το ευχόμαστε και ακόμη καλύτερα. Αγώνα κάνει γι' αυτό. Τίποτα δεν κατακτιέται έτσι αβίαστα και χωρίς προσπάθεια. Γιάννη, αυτό το ξέρουν και όσοι είναι στον χώρο και όσοι είναι εκτός αυτού. Το θέμα είναι οι βραδιές να είναι όπως τη σημερινή, γενικά. Επαγγελματικά είναι λίγο δύσκολο, αλλά προσπαθούμε. Έτσι, με τέτοια διαλύματα και τέτοιες πινελιές, νομίζω τα καταφέρνουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή το σοβάρεψες πάρα πολύ, έπιασες έτσι, βάλε. Μην μου πεις ότι θα μας πεις ότι θα χορέψεις. Κοίταξε, είπαμε εντάξει να μην το αφήσουμε λίγο το σοβαρό, αλλά μην πιάσουμε και το άλλο άκρο. Αλλά δεν υποσχόμαστε τίποτα. Δεν δεσμευόμαστε για τίποτα. Εντάξει, όσο προχωράει η βραδιά, ποιο ξέρει. Εκτός και αν ο Γιάννης του θέλει να το σοβαρέψει κι άλλο. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Όχι, δεν θέλω να κάνω κανένα debate. Εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Πίστεψε με. Οι τηλεοπτικές αναμετρήσεις μακριά από εμάς. Πάνω απ' όλα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστήσω πάρα πολύ και δύο εξαιρετικές συνεργάτηδες της τηλεόρασης του Σέντερ και της εκπομπής Εβίβα. Την Βίκη Νικητοπούλου και τη Χριστίνα Αποστόλου.
Μπορώ να μιλάω με τις ώρες για τον αγώνα αυτόν που δίνουμε και μέσα και από αυτή την εκπομπή, όπως και από τις υπόλοιπες παραγωγές της τηλεόρασης του Σέντερ, με τους υπόλοιπους, ας πούμε, καταξιωμένους ανθρώπους και συναδέλφους και συνεργάτες. Έτσι, Βίκυ. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Βίκυ μου. Εβίβα. Εγώ αυτό που θα ευχηθώ, Εβίβα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταμάτη για τη φιλοξενία και όσους παρευρίσκονται σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο και όσοι δεν ήρθαν να τον επισκεφτούν φυσικά. Και να ευχαριστήσουμε και το σχήμα με την ωραία μουσική του. Είναι εξαιρετική. Ναι. Είναι εξαιρετική και αυτό το οποίο βιώνεις και εσύ από αυτό το ταξίδι μέσω του Εβίβα, από χώρο σε χώρο. Εγώ βλέπω ότι κάθε εκπομπή είναι και καλύτερη. Αυτό βιώνω. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους. Θα περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Γνωρίζουμε ανθρώπους, τόπους και χώρους. Έτσι πάνω ακριβώς. Απ' όλα. Έτσι ακριβώς. Χριστίνα μου, καλησπέρα και σε σένα. Εβίβα, κορίτσι μου, καλησπέρα. Είμαι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, δεν είχα ξαναέρθει, ομολογώ. Υπέροχη όντως η θέα, κρίμα που δεν μπορούμε να το δείξουμε. Είναι, ναι, είναι βραδινή ώρα, εν πάση περιπτώσει, περνάς καλά. Πάρα πολύ καλά. Να περάσουμε όλοι μας όμορφα σήμερα, Εβίβα. Εβίβα, λοιπόν, θα χορέψουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Α, όλοι υπόσχονται, όλοι βάζουν το θάμπροστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ένα ζεστό και δυνατό χειροκρότημα και για τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, αλλά και τους εξαιρετικούς μουσικούς μας. Πάμε, μαέστρο! Ανάμεσα καλή πολύ και τζάνιο ευρύκα το Θεό τον επουράνιο
συνάντησα το φίλο μου το Μερτικά, με τα βαριά τσιγάρα και τα σερτικά. Αντέξω την τροπή σου δεν το μπόραγα, κρυφά μες στον Περέα κυκλοφόραγα. Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλιζε, γιατί και το κρασί πια δεν με ζάλιζε. Και φούμα φούμα στα μπουτσαλάκια, Αγίους έβλεπα και αγγελάκια. Και φούμα φούμα στη Φρεατίδα, ότι μ' αγάπαγες απιστήρα.
ένα σπουδαίο τραγούδι του Άκη Πάνου αφιερωμένο στον Πάνο το φίλο μου να το χορέψει κιόλας. Φωτιά μωρέ, κι όταν ζαλίστω και ξεμυαλίστω με ένα να ξεμπερδέψω απ' τον κόσμο αυτό. Πάρα τα γερέ, να πλάταξε ο πόνος μου μωρέ. Τι πας η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, μείνω σαν άνθος στην αμμουδιά. Η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, δίνω σαν άνθος στην αμμουδιά. Μουσική.
έχεις με μαχαίρια πάντα θα κοπεί. Άιντε βρε παιδιά, φέρτε τσιπούδια, φέρτε τσιπούρο στα αστέρια να καεί βραδιά. Πάρα τα γερέ, να πλαταξει ο πόνος μου. Είπα σε αγάπη και μου τρώει καρδιά, σύνω σαν άνθρω στην αμμουδιά. Η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθρω στην αμμουδιά. Είπα η αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθρω στην αμμουδιά. Στα χείλη σου και τα έχω πελαγώσει. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω. Ο καημός και στενοχώρια.
τέτοια νύχτα θέλω να μην ξημερώσει. Έξω φτωχιά, ο καημός και η στενοχώρια. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια γόρια. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια γόρια. Έξω φτωχιά, ο καημός και η στενοχώρια. Απόψε μέχρι το πρωί δίκη μας είναι η ζωή. Θέλω απόψε να πληγώ μες στα φιλιά. Στην αγκαλιά σου. Έξω φτωχιά, ο καημός στη στενοχώρια. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια γόρια. Να ζήσει η μάνα που κάνει τέτοια γόρια. Έξω φτωχιά, ο καημός στη στενοχώρια. Δίχως να τραβώ, δώσε βάση τι θα πω. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Και με δίχως να τραβώ, δώσε βάση τι θα πω. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Σου είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Για το θύμα σου είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Στα χέρια σου εγώ τόσα βάζα να τραβώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Για στα χέρια σου εγώ τόσα βάζα να τραβώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Τα γαλάζια που είναι όλο χάρη κι όλο νάζια. Κάθε μου αγάπη έχασα παλιά και γυρνώ μες στα κρασοπουλιά. Μπρος τους χαμηλώνουνε τα αστέρια, έρχονται οι βλάμοι μες στα χέρια. Μάτια από ποιος τα δαιμόνα μια βραδιά, έβαλε καημό μες στην καρδιά. Τα μάτια σου. Όχα πει και πάντα θα στο λέω. Καταχάσω προς τα σκαλοπάτια σου. Πω, πω, πω. Νύχτες αξιμέρωτες τα κλαίω.
και φωνιά κι ας γελάει μαζί μου ο δουλειάς. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου, τα μάτια σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Γεια σου Μιχάλη. Απ' τα ουράνια και γελούν με τόση περηφάνια. Τα μαχάκια αυτά που ανάβουνε φωτιές και που λένε του κόσμου τις ψευτιές. Τι κι αν με ψευτιές με ξεγελούνε, τι κι αν άλλους με ρωτά κοιτούνε. Δεν μπορώ στιγμή εγώ να τ' αρνηθώ κι άλλα μάτια να ερωτευτώ. Τα μάτια σου. Στο αγάπη και πάντα θα στο λέω. Για να χάσω μπροστά στα σκαροπάτια σου. Πω πω πω. Νύχτες αξιμέρωτες θα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο δουλειάς. Είμαι ερωτευμένη με τα μάτια σου. Τα μάτια σου. Στο αγάπη και πάντα θα στο λέω. Μιχάλη μου, νομίζω ότι και αυτό το Εβίβα ξεπερνάει κάθε προσδοκία, έτσι. Περνάμε καλά και πάντα περνάμε καλύτερα. Έχουμε εναλλαγή στο σχήμα. Ανεξάντλητα τα ελληνικά τραγούδια, ανεξάντλητες οι ορχήστρες. Δεν το συζητάμε. Ανεξάντλητα τα πολύ καλά μαγαζιά. Για το καλό φαγητό, τι να πω, θα σας τα πω μετά κατ' ιδία. Γιατί πάντα μετά το τέλος της εκπομπής όλοι με ρωτάνε, φάγατε καλά, εκεί ήταν καλό. Και ξέρω και θα, βέβαια, το συνιστώ το μαγαζί και on camera. Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι εξαιρετικές και οι γεύσεις και η φιλοξενία, βέβαια, του κυρίου Σταμάτη και της ομάδας του. Πριν περάσουμε στον κύριο Σταμάτη και στους υπόλοιπους εκλεκτούς προσκεκλημένους, έχουμε εναλλαγή στο σχήμα, όπως σου είπα. Ναι. Νομίζω ότι τα εδέσματα και το κρασί είναι έτσι. Ο κεντρικός κορμός, να συστήσουμε τώρα την ορχήστρα. Ναι, τώρα θέλω. Ο κεντρικός κορμός παραμένει ο ίδιος. Είναι ο Θόδωρος ο Βαλσαμίδης. Είναι γερός, τηλοβάτης ο Θόδωρος, στην κιθάρα και στο τραγούδι. Γεια σου, Θόδωρε. Τώρα από δεξιά. Σκυθάλη στο τραγούδι έχει πάρει τώρα η Τζέννη Παπαδοπούλου από δεξιά του. Γεια σου, Τζέννη μου. Και ένας φίλος από τα παλιά, ο Χρήστος ο Ζήκος στο μπουζούκι. Έχουμε γεια σου, περάσει... Χρήστο. Έχουμε περάσει αξέχαστες μουσικές. Νομίζω ότι και οι δύο ορχήστρες μας έχουν συντροφεύσει όλους τους καβαλιώτες σε πολύ ωραία βράδια. Πέρα από τις προσωπικές μας στιγμές που είναι πολύ καλές. Θα πονέσουμε κι άλλο. Χτύπα κι άλλο. Θα τα αντέξω. Λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο λίγο στον Σταμάτη. Σταμάτη, εκπληκτική βραδιά. Νομίζω ότι δεν έχεις λόγια. Έχεις που δεν έχεις λόγια, τώρα δεν έχεις λόγια και καθόλου. Γεια σας, Σταμάτη. Εβίβα, αγόρι μου, εβίβα, έλα, έλα, έλα. Έλα, εβίβα. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Εβίβα. Στην ορχήστρα μας, στα παιδιά που βοηθήσαν να περπατήσει αυτό το μαγαζί, είναι η ορχήστρα μας.
η ορχήστρα των μαθημάτων. Αυτή μας βοηθήσα πολύ, τους ευχαριστούμε, να είναι πάντα γεροί και εμείς γεροί και να συνεπάρχουν. Αυτούς τους φέρατε πριν από το άλλο μαγαζί σας, έτσι δεν είναι? Αυτούς θα τους βγάλω στη σύνταξη. Σε ένα μήνα περίπου και κάτι ψηλά, που έλεγε ο Ζαμπέτας, εγώ κλείνω 3 χρόνια ενελικό. Μάλιστα. Συνόνα καλοκαίρι. Και συνεχίζουμε και... με τα φαγητά μας, με τον αγώνα μας. Έτσι ακριβώς, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ζεστή φιλοξενία. Να καλησπερίσουμε λίγο και την... Σοφία την Παυλίδου, η οποία είναι νέα στην ομάδα εδώ της Ακρόπολης, να μας πει πώς περνάει και πώς βλέπεις να περνάει ο κόσμος γενικά όταν έρχεται τα βράδια, δεν το βλέπεις και δάση. Καλησπέρα, εύχομαι μια όμορφη βραδιά σε εσάς και στην ομάδα τη δικιά μου. Είναι ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, ευχάριστο, με πάρα πολύ καλό κόσμο. Ο κόσμος το ευχαριστιέται, τα φαγητά, τη μουσική μας, το αφεντικό μας πάνω απ' όλα. Είναι όλα υπέροχα. Έτσι, Σοφία μου, μπράβο, να είσαι καλά κι εσύ που συνεισφέρεις στα μέγιστα. Λίγο νωρίτερα στα μάτια μου, κύριε Σταυρίδη και υπόλοιποι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αναφερθήκαμε εδώ με τους συναδέλφους λίγο έτσι στο σημείο αναφοράς εδώ, την Ακρόπολη, και αναφέρατε ονόματα. Θέλω να δώσεις λίγο τον λόγο, Μιχάλη. Πραγματικά δεν γνώριζα κι εγώ. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Σταυρίδη, μερικά πράγματα για την ιστορία, για την Ακρόπολη. Ήταν μαγαζί τελικά αυτό? Εξοχικό κέντρο. Την εποχή. Το εξοχικό σήμαινε με ζωντανή μουσική και φαγητό οπωσδήποτε. Έτσι. Με καλά ονόματα θα περάσει. Η Ακρόπολης ήταν το σημείο αναφοράς των χρόνων μας. Ήταν το μέρος που κάναμε βόλτα, το μέρος που μας πήγαιναν στα σχολιά μας εκδρομή, ήταν το μέρος μέσα στο δάσος όπως είναι πανέμορφο κλπ. Που έπιναν τα ούζα τους οι παλιοί ρεμπέτες. Ήταν γενικά ένα μέρος στοχασμού, ηρεμίας, αγαλίασης και διασκέδασης. Βέβαια είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να ζήσουμε τέτοιες στιγμές από τις παλιές. Αυτό είναι που μας συγκινεί, αυτό είναι που μας ξεσηκώνει και μας κάνει να ερχόμαστε και να καταφεύγουμε κάνοντας την ψυχοθεραπεία μας γενικά σε αυτόν εδώ τον χώρο. Βέβαια η ψυχοθεραπεία δεν νοείται χωρίς τη μουσική. Έτσι, ήταν, έλεγε ο Ρίγκαν μάλλον, ότι τους Έλληνες όλα μπορείς να τα κρεμίσεις, αλλά αν θέλεις να τους νικήσεις, να τους βαρέσεις τον πολιτισμό τους. Ο Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ, συγγνώμη. Το κρασί φταίει, όχι εγώ. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί, το ιστορικό αυτό μαγαζί, δίνει, καταρχήν είναι μαγαζί, το βλέπετε τώρα εξοπλισμένο πλήρως και λοιπά, με αγώνες πώς έχει δημιουργηθεί και λοιπά, αλλά είναι μαγαζί φτωχογειτονιάς. Ποταμούδια όταν λέγαμε, και όταν λέγαμε προφήτη Λία, επειδή είμαι παιδί της εδώ γειτονιάς, λέγαμε καπνεργάτες, λέγαμε εργάτες, οικοδόμους κλπ. Και το καταφύγιο τους ήταν η Ακρόπολη. Ο στόχος του Σταμάτη, επειδή είναι φίλος πολλά χρόνια, είναι αυτός, να γίνει καταφυγείο και στη σημερινή μας εποχή. Γι' αυτό και έχει επιλέξει αυτούς τους καλλιτέχνες, γι' αυτό έχει επιλέξει την κουζίνα αυτή, δηλαδή 5 η ώρα το πρωί, ο Γιάννης θα φύγει από το σπίτι του. Θα πάει στις βάρκες να φέρει ψάρια για μεζέδες. Μάλιστα. Οπότε να το ευχηθούμε καλή επιτυχία όλοι μαζί. Θα πεις, Δεσποινιό, θα πεις σε λίγο. Δεν ακούγεσαι, θα πεις σε λίγο. Θα σου δώσουμε τον λόγο. Καλή επιτυχία πραγματικά, καλή δύναμη και μπορούμε πραγματικά να μιλάμε με τις ώρες, κύριε Σταυρίδη. Επιτυχία βέβαια, με λίγα λόγια θα κλείσω και μπορώ να μιλάω και να γράφω. Αυτό που το πας. Ωρες, γιατί είναι... Η Δένη λέει εδώ να πείτε και ένα ποίημα. Να πω ένα ποίημα. Βέβαια. Έχουμε βγάλει ένα τραγούδι το ναι. οποίο... Λίγο το μικρόφωνο, ναι, λίγο. Έχει γράψει ένα τραγούδι ο Παναγιώτης, το οποίο το είχε γράψει για το άλλο του μαγαζί.
Μάλιστα. Και το έχει δώσει μουσική ο Θόδωρος. Ναι. Και είναι ένα ωραίο τραγούδι που θα το ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Το άλλο το μαγαζί στο Περιγιάλι. Το στέκι του Σταμάτη. Έγραψε ένα τραγούδι ο Παναγιώτης, το οποίο το έχει δώσει μουσική ο Θόδωρος. Μάλιστα. Και θα το πούμε στη διάρκεια να το ακούσετε. Πολύ ωραία. Είναι πολυγραφότατος βέβαια ο κύριος Σταυρίδης και ποιητικές συλλογές και συγγραφικό έργο. Και κάτι ετοιμάζει από ό,τι μαθαίνω. Διαδίδονται τα νέα. Προσπαθώ να γράψω το τρίτο μου βιβλίο. Δεν ξέρω αν είναι ένα μυθιστόρημα. Έχει μια σχετική ιστορία. Με κάλεσαν στη Κωνσταντινούπολη να γράψω ένα σενάριο και καλά. Και επειδή αυτοί είναι έμποροι, εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω να γράψω το μυθιστόρημα αυτό. Δύο πατρίδες, δύο θρησκείες, μια αγάπη. Για πρώτη φορά λέγεται στην εκπομπή σας. Το έχουν εγκρίνει οι εκδόσεις Λιβάνι. Και ελπίζω ότι θα μπορέσω να το ολοκληρώσω. Είναι κοινωνικοπολιτικό, θρησκευτικό, ερωτικό. Μάλιστα. Έχει τις δυσκολίες του. Καταλάβαμε. Πώς τα συνδυάζετε, μπορούμε, ναι. Ας αφήσουμε τα του Σταυρίδη όσον αφορά το χώρο που βρισκόμαστε. Πέντε λόγια για να μην σας κουράσω για τη μουσική. Η Άννη Καγκελίδου ήταν στις παρουσιάσεις μου, να ξεκινήσω από εκείνη, καθηγήτρια στο ΟΔΙΟ, εργάτης της μουσικής. Ο Κυριάκος ο Μιμίδης, τι να πεις τώρα για τον Κυριάκο τον Μιμίδη, δάσκαλος απλά. Αν το δάσκαλος είναι λέξη απλή, και ο Κυριάκος ο Μιμίδης είναι προφέσορ. Είναι κάτι απλό. Ο Θόδωρος ο Βαλσαμίδης. Ξέρετε, επειδή με τις παρουσιάσεις που έχω κάνει των βιβλίων των τραγουδιών μου κλπ. Και στην Αθήνα και τρεις που έχω κάνει εδώ, έχω ζήσει αρκετούς της αθηναϊκής πασαρέλας τους λέω, οι οποίοι είναι ένα κλειστό κύκλωμα και είναι μικρότερη σίγουρα αξίας από τους παρευρισκομένους. Μάλιστα. Απλά είμαστε τυχεροί, γιατί είναι τίμη η καθαρή η μουσική μας και δεν βάδισαν τα βαδίματα, τους δρόμους, τους σκοτεινούς της αθηναϊκής πασαρέλας κλπ. Δεν μπήκαν σε κυκλώματα και είμαστε τυχεροί γιατί τους έχουμε και μας δροσίζουν τις άνοδες. Αγνία, αυθεντική. Αγνία, αυθεντική και χρόνια μας δροσίζουν τις άνετες βραδιές μας. Το έχουμε ανάγκη, γλιτώνουμε χάπια ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς, να τους χειροκροτήσουμε. Με τους μεζέδες του Σταμάτη, με αυτόν τον χώρο και με τη μουσική αυτή, γλιτώνουμε σίγουρα, είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία και γλιτώνουμε πολλά. Συμφωνούμε. Βέβαια, δύο λόγια θα πω οπωσδήποτε. Ο Θόδωρος ήταν συμπαίκτης μου στα τσικό του ΑΟΚ. Είναι από τους ανθρώπους, τους εργάτες της μουσικής. Έχει προχωρήσει, έβγαλε βιβλίο με την ιστορία της μουσικής. Κάτι που λίγοι εργάτες το κάνουν. Αυτό το κάνουν τα κέντρα και οι άνθρωποι, οι εκδοτικοί οίκοι που είναι στην κουλτούρα και δεν τα βγάζουν και μετά ξοδεύουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης, η Τζέννη και τελευταία για να κλείσω, για να μην σας κουράσω, γιατί μπορώ να μιλάω πολλές ώρες και να γράφω όπως σας είπα, υπάρχουν οι εμφανείς εργάτες στο μαγαζί που βρισκόμαστε, που μας προσφέρουν ό,τι καλύτερο, γιατί το καλό τραγούδι θέλει καλό μεζέ και ο καλός μεζές θέλει καλό τραγούδι. Λοιπόν, και θα θέλω ένα θερμό χειροκρότημα για τα ονόματα που θα πω, γιατί πραγματικά μας προσφέρουν ό,τι καλύτερο από μεζέδες. Είναι ο Γιάννης ο Μαυρομάτης. Γεια σου Γιάννη. Είναι η Έλλη, η σύζυγος του Σταμάτη. Γεια σου Έλλη. Το παιδί για όλες τις δουλειές, τα κάνει όλα και συμφέρει λέει ο Σταμάτης. Είναι το σοφάκι μας. Γεια Σοφία. Και είναι το Δεσποινάκι. Το Δεσποινάκι που είναι. Να το, εκεί είναι, εκεί είναι. Είναι το Δεσποινάκι μας. Έχουμε κάτι κανένα. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι...
πολλές άνετες βραδιές η εκπομπή σας, το Εβίβα συγκεκριμένα, μας δροσίζει. Ξεχνάμε τις ατύλες μας, τις ταραχώρες μας, τον Έφια και κάποια άλλα. Και πολλές φορές που δεν και μπορούμε... τις ασφαλιστικές φορές, κύριε Σταυρίδη. Λοιπόν, αφήστε το μικρόφωνο, δώστε το μικρόφωνο στον εθελοντισμό δίπλα σας, γιατί τώρα πολύ το σοβαρά. Ασφαλιστικές φορές. Πρώην ΤΕΒΕ, Νίνο ΑΕ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά οι επαγγελματίες τι αγώνα δίνουν για να είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές τους φορές και να κρατούν ανοιχτά τα βιβλιάρια και όχι να τα κλείνουν. Και κράτησα την ειδική αμοιβή, τις καλημέρες, τα ουζάκια και τους καφέδες. Έμα! Νίκη Ανέστη! Να είστε γεροί, παιδιά! Να είστε καλά, κύριε Σταυρίδη! Να είστε καλά! Αυτή την ευχαρίστηση στον κόσμο που δεν έχει να βγει στην ταβέρνα και κάθεται και βάζει το μεζεδάκι όπως παλιά στο σπίτι του και παίρνει τη ρετσίνα του ουζάκι του και σας ακούει. Να είστε καλά. Και ηρεμεί. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε γεροί. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Ανέστη, ο εθελοντισμός καλά κρατεί. Είστε χρόνια στον χώρο. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό. Ναι. Θα σας παρασύρει η κουβέντα του κυρίου Σταυρίδη, νομίζω. Εγώ θα προτιμούσα να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε τη μουσική μας. Ο εθελοντισμός δεν σταματάει. Όλοι μας κάποια στιγμή, λίγο ή πολύ, έχουμε προσφέρει εθελοντικά. Και πάντοτε κάτι καταφέρνουμε καλό για την πόλη μας. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να πω παραπάνω. Περνάς καλά. Εξαιρετικά. Περνώ καλά, διότι καλό κρασί υπάρχει, καλό φαγητό υπάρχει, μουσική ωραία μέχρι στιγμής υπάρχει, καλή παρέα εδώ. Τι άλλο θέλω. Μάλιστα. Κύριε Μόμτσο, λεφτά υπάρχουν. Με έκανες καλή πάσα, τέτοια ώρα και σε τέτοιο τραπέζι για να διώρες εκπομπή και με τέτοια μουσική που όντως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές μας εμπρένει η καρδία έτσι, και μας θυμίζει πολλά πράγματα. Εγώ πρέπει να πω κάτι. Παιδιά, φύγετε από την πίστη και πηγαίνετε στη γνώση. Η πίστη σκοτώνει, η γνώση γλιτώνει. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές για 600 και για τέτοια. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Στις 15 αυτού του μήνα, στα δικαστήρια θέλαν να αποδομήσουν, να κάνουν ένα πραξικόπημα δικαστικό για τα 600 δις. Και ξανά έγινε δικαστήριο. Ήταν όλα τα κανάλια εκεί. Όλα. Έτοιμοι να πούνε ότι ο Σόρας δεν είναι ξανά, δεν έχει 600 δις. Αλλά δυστυχώς για αυτούς ξαναδοθήκατε και είστε όλοι δικαιούχοι στα 600 δις. Άρα υπάρχουν. Με δικαστική απόφαση πλέον, δεύτερη φορά. Για την καβάλα, κύριε Μόμτσο, υπάρχουν. Για την καβάλα, κοιτάξτε. Τον κόσμο υπάρχει. Θέλω να σας πω και εδώ ότι έχω ζητήσει από την καβάλα να κάνει μια αίτηση στα παγκόσμια ταμεία, γιατί αυτά είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Δεν την βάζουμε εμείς. Είναι συγκεκριμένη. Και να φέρουμε 12 δισεκατομμύρια είναι στα παγκόσμια ταμεία για την καβάλα. Μάλιστα. Μετά τον Καλλικράτη είμαστε, δυστυχώς για μερικούς, είμαστε αυτόνομα κράτη γραμμένα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εκεί είναι ο τρόπος για να τα πάρουμε. Ελάτε από τα γραφεία μας να το μάθετε. Εμείς δεν θα σας ζητήσουμε ψήφους, θα σας δώσουμε όμως χρήματα. Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και στις άλλες ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης του Σέντερ. Ναι. Και μιας, κύριε Μόμτσο, που υπάρχουν λεφτά, Δεσποινάκη, αφού υπάρχουν λεφτά οι τιμές εδώ στο Ακρόπολης, τι παίζουν, ε? Λοιπόν, γιατί αναφέρθηκες λίγο στις τιμές. Ας πάμε στο ψητό. Έλα, κορίτσι μου. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχει φτιάξει στο μάτι, στο μαγαζί, με μία βάση. Καλή ποιότητα, ωραία εικόνα, ωραίο περιβάλλον, ωραία θέα, όμορφο μαγαζί, αλλά τιμές προσιτές στο μέσο Έλληνα, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Και ο καθένας δεν έχει να δώσει για γκουρμέ κτλ. Το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό είπα και πριν, θα έρθετε, θα το δοκιμάσετε και θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι. Οπότε το μόνο που μένει να διαπιστώσετε είναι ότι και οι τιμές είναι πολύ χαμηλές για τα δεδομένα που υπάρχουν. Το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνετε, κυρία Νίκη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα, νομίζω ότι ήσουν ο καλύτερος επίλογος για αυτόν εδώ τον χώρο, ένα σημείο αναφοράς, ένα εμβληματικό σημείο εδώ στην Ακρόπολη, στην περιοχή του Προφήτη Λία, που είμαστε σε εξέλιξη ενός ακόμη έβιβα, έτσι. Ένα χειροκρότημα και από εδώ πέρα. Είστε καλά εσείς, είμαι η δεξιά πτέρυγα.
Θα τα πούμε σε λίγο. Να δώσουμε όμως τη σκυτάλη. Ναι. Γιατί, κοίταξε, διάθεση υπάρχει. Μεράκι υπάρχει, λεφτά υπάρχουν, τα ακούσαμε όλα. Κέφι υπάρχει και για να δούμε το... Ξέρεις τι παθαίνω, με το χαμόγελο του σταμάτη, είναι μια ηρεμη δύναμη, αυτό μου βγάζει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και δύναμη αυτό. Λοιπόν, εβίβα παιδιά, πάμε. Μας κάνατε πάσα. Χωρίς να το θέλετε, στο πρώτο τραγούδι που θα παίξουμε άλλο που μην αναφέρθηκε ένα τραγούδι που γράφτηκε για το προηγούμενο το μαγαζί. Έγραψε το στίχος ο Πάνος Σταυρίδης. Το στέκι του σταμάτη. Το στέκι του σταμάτη, από την περιοχή του Περιγυαλίου. Πόσα χρόνια είσαι σταμάτη μου εκεί? 20. 20. Α, πάμε. Σταμάτη! Εξαιρετικό! Σε πάμε! Σε μόνη τηλεοπτική μετάδοση. Συνήθως ήταν σε συνηθιακή εκτέλεση. Τέλεια, τέλεια. Και να έχουν υπάρξει πιο όμορφες κυρίες ότι δεν τους πιάνει μάτι. Thank you.
σφίγγω τα χείλια και κλαίω μπροστά σου χωρίς να τραβώ. Σου πω σ' αγαπώ. Λέω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Λέω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Ποιον τον πήρα
σε ποιον έμοιαξα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζοι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μα να ζω. Μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Το παιχνίδι του στημένο για τα γούστα τους φτιαγμένο, βόλτα φέρνει και γυρίζει και μας ορίζει. Παίρνω και αφήνω δρόμους και με τους δικούς μου νόμους και ένα ξεχασμένο αστέρι που έχω κλέρι. Μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να το βγει το μάτι. Ευχαριστούμε. Στην αρχή.
λυγείς, κόντεψα να τρελαθώ, μα δεν μπόρεσα να κλάψω και να παραπονεθώ. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα μπεστά σε μια μαύρη καρδιά που δεν με βάλε μέσα. Ρίξε με κι εσύ πιο κάτω να με πάρει ο ποταμός, να με φάει το σκοτάδι, να με λιώσει ο καημός. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα μπεστά σε μια μαύρη καρδιά που δεν με έβαλε μέσα. Κι αφήσε με ανθρωπή, θα είναι ο καημός δικός μου, μα δική σου η ντροπή. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα μπεστά σε μια μαύρη καρδιά που δεν με έβαλε μέσα. Σε μια μαύρη καρδιά που δεν με βάλε μέσα. Μες στο πράσινο το μήλο μου τα περνάν τακτικά και τους τα έχω πάρει πίσω από μια καλή ζαριά. Και τους τα έχω πάρει πίσω από μια καλή ζαριά. Μακές μου βάλετε προς πίσω πάτε, να σας τα πάρω για να ρεφάρω. Μου τα περνάν και γυρνούσα με τα πόδια πτυσικές και δεν είχα να γουστάρω στα μπουζούκια δυο πενιές. Και δεν είχα να γουστάρω του Χριστάκη δυο πενιές. Μαγκές μου βάλετε προς τις οπάτε, να σας τα πάρω για να ρεφάρω. Μαγκές μου βάλετε προς τις οπάτε, να σας τα πάρω για να γουστάρω. Σου να είμαι εγώ.
γκαρσόν να φέρε μας κρασί. Στα πέταχτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν μπουρμπουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στουφί. Πεθάνε τότε όλοι τρεις φορές. Στα πέταχτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί που δίνουν μπουρμπουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στο πι. Στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί που δίνουν μπουρμπουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στο πι. Ξέρεις άλλη αγαπώ, άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη με πονώ. Δεν σε θέλω πια να ξέρεις άλλη αγαπώ, άλλη θέλει η καρδιά μου κι άλλη με πονώ. Σε πονώ, την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. Τώρα πια δε σε λυπάμαι ούτε σε πονώ, την καρδιά μου θα την κάνω πέτρα σαν βουνό. We'll be right back.
Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Χαίρομαι πολύ γιατί και στη σημερινή βραδιά ακούμε και τραγούδια που δεν ακούμε σε άλλα, σε άλλα επίβα και σε άλλες βραδιές που βρισκόμαστε. Σήμερα τα έχει όλα. Ναι. Ο Θοδωρής εκεί επιμελήθηκε ένα ωραίο και διαφορετικό πρόγραμμα. Που... Ένα πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μπορείτε να δείτε και ζωντανά εδώ, στο χώρο του Ακρόπολης, πραγματικά. Οι μέρες τις οποίες είναι ανοιχτό. Και Κυριακή μεσημέρι. Έτσι ακριβώς. Ένα διαφορετικό μεσημέρι Κυριακής που μπορεί να ζήσει ο καθένας από εσάς ξεχωριστά. Εφόσον μας παρακολουθείτε, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση του Center για την Καβάλα και την ευρύτερη περιφέρεια και φυσικά μέσα της, μέσω της Cita Vision στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και Κύπρο. Θα μου επιτρέψει να κάνω σε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους μια ερώτηση. Έχετε κάποια παραγγελιά? Συνήθως οι δημοσιογράφοι ρωτούν. Όχι, ας υποστούν και μια ερώτηση λοιπόν από μη δημοσιογράφοι. Να μην χαλάσουμε το πρόγραμμα. Ένα τραγούδι. Διπλωματική απάντηση. Είναι τώρα, άμα πούμε κάτι ξεκάθαρο, νομίζω χαλάμε και το πρόγραμμα. Όχι, εσείς θα πείτε. Ευχαριστώ, κύριε Σταυρίδη. Τώρα έτσι που μιλάμε για μουσική βιβλιοθήκη. Για παλιά λίγο. Να πούμε Πουλόπουλο, το γύφτ της Αμπέρα, ίσως. Α, το πιάσαμε. Το έχω. Ίσως το βρούμε. Μελίνα, έχεις κάτι έτοιμο? Γεια σου, ρε Μελίνα. Εμένα αυτά τα ακούσματα είναι τα αγαπημένα μου, το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τα απολαμβάνεις. Μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ζω σε λάθος εποχή για να καταλάβει. Τέλος πάντων, όλα μου αρέσουν και αυτά που απλά δεν χορεύω πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ως γυναίκα εγώ λυπάμαι, αλλά χορεύω σε ημπέκικο. Δεν ξέρω αν, κάνω, αν είναι αμαρτία αυτό, αλλά μου αρέσει, όχι το βαρύ αυτό, το υπάρχει αντρικό, δεν ξέρω οι άντρες θα τις βαρές. Ναι, υπάρχουν ζεϊμπέκικα που πρέπει να τα χορεύουν μόνο οι άντρες, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ζεϊμπέκικα, το νομίζω εγώ, που μπορώ να τα υποστηρίξω. Αυτό το πρέπει, εδώ έχουμε μπερδευτεί λίγο στο πρέπει. Εσύ καλά τα λέω. Μπορώ νομίζω πολλές κυρίες να τα υποστηρίξουν. Μάλιστα. Δηλαδή ρατσισμός και στο τραγούδι. Για στο χορό. Ναι, δεν νομίζω. Ναι, αυτό το χορό. Ορίστε, σας ακούμε. Ο Θανάσης που χορεύει συνέχεια να μας πει τι τραγούδι. Επειδή λοιπόν έχω κουραστεί από τον πολύ χορό, ας περάσουμε σε κάτι πιο καθιστικό. Έχουμε έχοντας ανοίξει σήμερα το χρονοτούλα από και της ιστορίας εδώ και της περιοχής και της Καβάλας και της μουσικής. Και επειδή εγώ είμαι του ροκ, και επειδή το ρεμπέτικο είναι το ελληνικό ροκ, για μένα θέλω κάτι από παλιό, κάποιο ρεμπέτικο, δεκαετία 30-40. Οποιο... Κατάλαβε ο κύριος Βαλσαμίδης, εντάξει. Εγώ θα κάνω πάσα στο Θοδωρή, ναι. Επειδή ο Βαμβακάρης πέρασε από το μαγαζί αυτό, νομίζω πρέπει να τιμήσουμε τον Βαμβακάρη, δεν πρέπει. Από την Ακρόπολη με της Καβάλας του 50 με... τόσο, έκανε. Ο Βαμβακάρης έκανε πέρασμα σύμφωνα με αυτά τα λεγόμενά σου. Νομίζω κουνάει και το κεφάλι του. Είναι... Ναι. Ο Βαμβακάρης και πολύ Παπαϊωάννου παίξανε τόσο το μαγαζί. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Φανταστείτε που είμαστε. Άρα το μαγαζί παραγγέλνει, έτσι. Ο ίδιος ο χώρος παραγγέλνει. Εσύ... Ο ίδιος ο χώρος το ζητάει. Έβαλε στη διαδρομή. Ωραία, δεν ξέρω κύριες, αν έχουμε για μια ειδική ένα μπινέικο, ναι. Το θεσπάσω κούπες ίσως. Α, μάλιστα. Το είχαμε. Από το σπίτι το είχαμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν αυτό, έτσι, οι προτάσεις εναλλακτικές, οι οποίες είναι συμβατές και με τον χώρο. Κοιτάξτε, εγώ σου είπα ότι ο Θόδωρος είναι μουσική βιβλιοθήκη. Είναι jukebox ουσιαστικά. Είναι έτοιμος, έχει καταγράψει, έχει τραγουδήσει, έχει παίξει όλα αυτά τα τραγούδια. Έχει συνεργαστεί και με ανθρώπους που τέλος πάντων εξελίχθηκαν και βγήκαν μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Αυτός από πίσω, αλλά όλοι καβάλα ξέρουμε τι ανθρώπους έχουμε δίπλα μας μουσικά. Σταμάτη, πώς αισθάνεσαι? Έλα, ανοίξου! Για τον Θόδωρο θα ήθελα να πω ότι... Για τον Θόδωρο! Έχει μία συλλογή από 7.500 δίσκους. 7.500? 7.500 δίσκους. Που αυτή η συλλογή κάποτε θα γίνει δωρεά κάπου. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα... Πώς να το πω... Είναι όλος ο αγώνας του Θόδωρου πάνω στο τραγούδι. Είναι μια συλλογή που δεν πιστεύω να την έχει η Έλληνας. Mm-hmm. Αυτή η συλλογή κάπου θα γίνει δωρεά. Τη δωρεά θα την επιλέξει ο νεαρός και
για να αφήσει το αποτύπωμά του. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να τους χειροκροτήσουμε όλους μαζί. Μεσόνι, να πω μεσήμερο για δε σηκώνει. Γύφτισα μέρα στο γύμνο κορμί σου, στην αμμουδιά να κυλιστώ μαζί σου. Γύφτισα μέρα στο γύμνο κορμί σου, στην αμμουδιά να κυλιστώ μαζί σου. Άσπρα βοτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα. Την καρδιά μου, Κυριακά, την κάτι χάλασα. Άσπρα βοτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα. Την καρδιά μου, Κυριακά, την κάτι χάλασα. Μπράβο. Thank you.
τραγούδι του Μάρκου Μαβακάρη τώρα. Να καλύψουμε και το... την επιθυμία του φίλου με το ρεμπέτικο και το Μαβακάρη. Να τιμήσουμε που έπαιξε εδώ. Από μια ώρα κάποια όμορφη βραδιά.
ξεκουραστεί. Ο πάντης φύση ξεκρυφά και κλέψε το οργάνο στη γη. Παλαμαδάκι μου, χρυσό κλειδάκι μου, την πόρτα άνοιξε μια σαπωνής καρδιά. Από την άβυσσο, μες στην παράδεισο, από μια ώρα κάποιας όμορφης βραδιά. Χρυσό κλειδάκι μου, την πόρτα άνοιξε μια σαπωνής καρδιάς. Από την άβυσσο, μες στην παράδεισο, από μια ώρα κάποιας όμορφης βραδιάς. Thank you.
Είδαμε και ενθύμιο μια φωτογραφία στο Χατζηκυριάκιο μέσα στην πλατεία. Μπράβο σας. Μπράβο. Ήταν μια ξέχαστη βραδιά. Εγώ αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση γιατί άναψε φωτιά εδώ με τις παραγγελίες. Η ορχήστρα εξαιρετική, η παρέα εξαιρετική. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα για όσους δεν γνώριζα που τους γνώρισα σήμερα. Όλα, Μιχάλη μου, ήταν εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, δεξιά και αριστερά. Όλοι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταμάτη, για την φιλοξενία. Σε αυτό εδώ το τηλεοπτικό Εβίβα. Να είσαι καλά, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι εν συντομία. Στην Ακρόπολη. Δεν έχει λόγια ο Σταμάτης, πραγματικά. Και έχει εικόνα... λόγια, αλλά παραγγελία θέλει να κάνει. Τι παραγγελία θέλετε να κάνετε? Ποιος θα μου δώσει δύναμη τον κόσμο αυτό να αλλάξει? Νομίζω ότι με αυτή την παραγγελιά μπορούμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά ένα ακόμη Εβίβα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε συντονισμένοι στην τηλεόραση του Σέντερ μέχρι και αυτή την ώρα.
Ευχαριστούμε τον φίλο Σταμάτη, ο οποίος μας υποδέχτηκε εδώ σε Οικοδοσπότης, με όλη του την ομάδα, εδώ σε ένα εμβληματικό σημείο, σε ένα ιστορικό σημείο στην Καβάλα, την Ακρόπολη που επανλειτουργεί, και ο Σταμάτης μαζί με το επιτελείο του και τους εκλεκτούς μουσικούς έχουν βάλει στοίχημα να την ξαναζωντανέψουν. Ένα ζεστό χειροκρότημα λοιπόν. Το μόνο που έχω να πω, ως την άλλη φορά, κυρίες και κύριοι, καλή αντάμωση, ξέρετε εσείς. Πάμε, μαέστρο. Εβίβα! Ποιος θα μου δώσει δύναμη τον κόσμο αυτό να αλλάξω, να φτιάξω όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω, να σου δώσω μια να σπάσεις, αν βρέχος με γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία αλλήνε. Να φτιάξω φίλο αληθινό, το φίλο να πονάει, βάσανα και οι καημοί να λείψουνε απ' τη ζωή, κι όμορφη να κυλάει, να σου δώσω μια να σπάσεις, αν βρεκός με γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία αλλήνε. Και στις γυναίκες στην καρδιά να βάλω λίγη πέσα, της ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευτιά που έχει στα στήθια μέσα, να σου δώσω μια να σπάσεις, αν βρεκός με γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία. Ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέμα πάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, Θεούλη μου, στον αργυλέμα πάνω. Εκκλησιά, τις στρογγυλές καμάρες άρχισαμε τις ντουμανιές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Άρχισαμε τις ντουμανιές, Θεούλη μου,
σαν να ήταν λαμπάδε. Σπυρίδωνα με τα σπρατού τα γένια, τραβάω μια ντουμανιά, θεούλη μου σερένεται στα γέλια, τραβάω μια ντουμανιά, θεούλη μου σερένεται στα γέλια. Όταν ανάψει ο αργυλές και πούμε στο ντουμάνι, βάλω όλους τους αγγέλους σου, θεούλη μου, να πουν τον άνι νάνι. Βάλω όλους τους αγγέλους σου, θεούλη μου, να πουν τον άνι νάνι. Viva!